Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με 4 απογευματινές πτήσεις την εβδομάδα θα εξυπηρετείται η Κεφαλονιά από 1η Νοεμβρίου από την Olympic Air μέσω Ακίνθου, ενώ η πτήση θα είναι διάρκειας 1 ώρα και 40 λεπτών. Στα πλαίσια των περικοπών της Olympic Air αλλά και της Aegean Airlines που ήδη έχει αποχωρήσει από το αεροδρόμιο των Μηνιών, η Κεφαλονιά ξαναεντάχθηκε στις άγονες γραμμές για την Ολυμπιακή. Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πτήσεις από 1η Νοεμβρίου, αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα και μέσω Ακίνθου θα έχουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Την βύθιση του ιστιοφόρου σκάφους Grace απέτρεψε χθες το απόγευμα η άμεση κινητοποίηση του λιμεναρχείου σε συνεργασία με ιδιώτες δίδες στο θαλάσσιο χώρο έξω από τα Σπαρτιά. Το Grace χθες το μεσημέρι ήταν αγκυροβολημένο έξω από τα Σπαρτιά, ενώ ο Άγγλος χειριστής και μοναδικός του επιβαίνοντας είχε βγει στην παραλία όταν τα θαλάσσια ρεύματα και το αεράκι τράβηξαν το ιστιοφόρο προς τη στεριά. Η καρίνα του σκάφους βρήκε στο βυθό και προσέκρουσε σε βράχο εντός της θάλασσας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγμα, να βάσει νερά και να πάρει μεγάλη κλίση με κίνδυνο να βυθιστεί. Το Grace με τη βοήθεια Γερανού πρόκειται να αποκολληθεί και να μεταφερθεί στο λιμάνι της Αγίας Πελαγίας προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπλοεία του και να γίνει άρση της απαγόρευσης απόπλου που ήδη έχει τεθεί από το λιμεναρχείο. Το Τμήμα Κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Εργοστολίου ανακοίνωσε ότι αύριο και ώρα 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Εργοστολίου θα διεξαχθεί η ετήσια θερινή ημερίδα κολύμβησης του ομίλου. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.